ξαφνικά αποφάσισαν μία αύξηση τεράστια 22%. Μα για όνομα Θεού. Δεν άκουσα έτσι συγκεκριμένες προτάσεις. Είπε κάτι ο Γιάννης Ντοξάνης. Σωστό το βρίσκω και ο κύριος Δημητρόπουλος για νομική στήριξη. Θυμάμαι το 2017, κύριε Μπουλέ, και εσείς παρόν και πολλοί άλλοι, στη Γέφυρα, 5 δήμαρχοι. Ο δήμαρχος Πατρέων ήρθε με 500 άτομα εκεί στη Γέφυρα. Δεν έδωσε το λόγο σε κανένα δήμαρχο, ούτε για χαιρετισμό. Φοβερό! Θυμάμαι το δήμαρχο του Αιγαίου, την απορία που εξέφρασε. Και γύρισαν όλοι οι δήμαρχοι και φύγανε, να μην πω πώς. Άραγε στήριξη από το Δήμο Πατρέων, το είδαμε, δεν το περιμένουμε. Επιβεβαιώνω και αυτά που λέει ο κύριος Σαμαδάς, ότι τον επισκεφθήκαν στο γραφείο του και τα λοιπά. Πιθανώς να μην ξεκινούν από την Πάτρα να έρθουν στην Άφακτο κάθε μέρα άνθρωποι και να γυρίζουν πίσω. Ή να είναι ελάχιστοι και να μην τον αφορά. Άραγε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε μόνοι μας. Έσπρωξαν μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων να βγάλει η ΠΑΣ. Και δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι που εργάζονται στο νοσοκομείο. Πάρα πολλοί κόσμοι. Νομίζω μπορεί να είναι και το 70% και το 60-70% αυτών που διέρχονται από τη γέφυρα. Γιατί? Γιατί και από την πρώτη μέρα, όταν περάσει τη γέφυρα, δεν πληρώνεις 13,70, πληρώνεις 10,50 μέχρι πρόσφατα. Άρα κέρδισες 2 ευρώ. Και όταν επέστρεφες, άλλα 2 ευρώ. Υπήρχαν άνθρωποι που περάγανε 5 φορές το μήνα, 6 φορές το μήνα, 7. Όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ζημιωμένοι. Εγώ λοιπόν δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε έχουμε τόσο πολύ μεγάλη δύναμη πολιτική για να τρέψουμε την κατάσταση. Θα έλεγα όμως να βάλουμε ένα σοβαρό γραφείο, νομικό, εάν μπορούμε να σύρουμε το θέμα στη δικαιοσύνη. Να συμφωνήσω με πρώτο στόχο να πλήξουμε τον κύριο της γέφυρας, το προφίλ. Και μετά να δούμε εάν τα 245 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, που ήταν, που στήχιζαν οι 22 μέρες, αν συνάδουν με την τεράστια αύξηση των 295. Ήταν τοπική, θα την πούμε τοπική, τιμολογική πολιτική. Πώς την κάνει 22%. Αυτό εάν μπορέσουμε νομίζω να το στηρίξουμε, μιλάμε για μια παράλογη αύξηση. Καταχρηστική. Ήταν τόσα χρόνια αυτή η τιμολογική πολιτική, δεν αφορούσε μόνο το τοπικό επίπεδο, δεν ήταν, γιατί μπορούσαν και πολλοί άνθρωποι που ταξίδευαν στην Αθήνα 5 φορές το μήνα και οπουδήποτε αλλού. Εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι ήταν τιμολογιακή πολιτική συγκεκριμένη, λοιπόν, η αύξηση αυτή είναι αδιανόητη. Ευχαριστώ πολύ.